Εμείς ένα καθήκον έχουμε. Να προβάλλουμε το πρόγραμμα μας. Γιατί στις επόμενες εκλογές θα κοιτάξουμε να μας βάλουν μέσα σε μια μέγενη. Εάν δεν υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία, θα υποστούμε τεράστια πίεση. Και θα είμαστε μπροστά στο δίλημα. Είτε να πάμε να συνεργαστούμε με έναν από τους δύο, είτε να είμαστε εμείς εκείνοι, στους οποίους το εκλογικό σώμα θα επιρρύψει την ευθύνη ότι επειδή δεν συνεργαστήκαμε, προκαλέσαμε διάλυση της Βουλής και πάλι εκλογές. Θα παιχτεί ένα μεγάλο blame game, όπως λέμε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να είμαστε οπωσδήποτε μέσα στα τρία κόμματα τα πρώτα που θα πάρουν τις διερευνητικές εντολές. Και η τρίτη διερευνητική εντολή να φτάσει στα χέρια μας. Και εκεί θα πρέπει 15 προγραμματικά στοιχεία που τα έχουμε, γιατί έχουμε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα εγκρίνει στο προηγούμενο συνέδριο, το πρόγραμμα Ελλάδα, αυτά τα 15 προγραμματικά σημεία, από τώρα να τα λέμε στον κόσμο, να λέμε τι προτείνουμε για τη χώρα. Ευτυχής η κυρία που η σημερινή εκδήλωση της Ιταλικής Πρωτοβουλίας συμπίπτει με μια ξεχωριστή ημέρα, όπως η σημερινή, που περιέχει ένα σπουδαίο πολιτικό μήνυμα. Γιορτάζουμε σήμερα μια μέρα αφιερωμένη στη γυναίκα. Την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Τιμώντας την ιδιαίτερη πάλη τους των γυναικών στη διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εργασίας, στη διεκδίκηση μιας άλλης ποιότητας ζωής, στον αντιπολεμικό αγώνα. Τιμούμε τον αγώνα της καθημερινής γυναίκας, της ηρωίδας που με θάρρος και αποφασιστικότητα καταγράφηκε στην ιστορία παλεύοντας για ψωμί και ειρήνη. Απόψε δείχνουμε την δύναμη και τη θέληση του λαού της Κέρκυρας και όλων των Ετανησίων να πάμε τον τόπο μας μπροστά. Απόψε ξεκινά το ταξίδι της νέας ελπίδας στην Κέρκυρα, στους Παξούς, στους Οθωνούς, στο Μαθράκι και στην Ερίκουσα, στη Κεφαλονιά και στην Ιθάκη, στη Ζάκυνθο, στη Λευκάδα και το Μεγανήσι, στα ισχυρά νησιά της πατρίδας μας, στον τουρισμό, στον πεδογενή τομέα, στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, στην ιστορία και στην παράδοση. Φίλες και φίλοι, απόψε στην Γαλλία αυτού του ευλογημένου τόπου, συναντιόμαστε για να υπηρετήσουμε ένα κοινό σκοπό. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να συνεργαστούμε, να εμπνευστούμε, να εντείνουμε τον αγώνα για τη διεκδίκηση καλύτερων ημερών για εμάς και τα παιδιά μας. Είμαι εδώ λοιπόν απόψε συντονιστής μιας κοινής προσπάθειας. Πιστός στο καθήκον, ανταποκρινόμενος στο προσκλητήριο της συνείδησής μου, να φανώ χρήσιμο στον τόπο μου. Να προσφέρω όλες μου τις δυνάμεις για να αφήσει το χαμόγελο στα χείλη μιας νέας γενιάς των νησιών μας.